Την επέτειο του Πολυτεχνείου τίμησαν οι Σεραίες και οι Σεραίοι που συμμετείχαν στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πόλη των Σερών. Φορείς, σωματεία και σύλλογοι με μονωμένα πρόσωπα θέλησαν να αποτίσουν φοροτιμή σε όλους όσοι εξεγέρθησαν, σε όλους όσοι δεν άντεξαν τη δικτατορία, σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης, για την ελευθερία του ανθρώπου, σε όλους όσους πίστεψαν ότι η δημοκρατία μπορεί να επιστρέψει στη χώρα. Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μπροστά από το εργατικό κέντρο των Σερών, ενώ ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, η οποία και κατέληξε στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην πλατεία Εμπορίου. Εκεί, εκπρόσωποι φορέων, σωματείων και συλλόγων της πόλης, αλλά και του νομού, κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των φοιτητών που αγωνίστηκαν ενάντια στο καθεστώς τρόμου και ανελευθερίας της δικτατορίας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ελευθερία και η δημοκρατία είναι ιδανικά τα οποία είναι μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Δεν περιχαρακώνονται, δεν περιορίζονται και δεν μπορούν να σβήσουν ή να προσπαθήσουν κάποιοι να τα σβήσουν. Είναι ίδιο λοιπόν των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν αν θα ανατρέξει κάποιος θα δει ότι οι περιπτώσεις στις οποίες προσπάθησαν κάποιοι να τα περιορίσουν είχε σαν αποτέλεσμα να έχουν μια αθρηστική, αλυσοδυτή αντίδραση με τεράστια αρνητικά αποτελέσματα σε αυτούς που τα επέβαλαν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει διαχρονικά. Η πατρίδα μας, το έθνος μας, περνά στο διάβα των χρόνων μέσα από τέτοιες καταστάσεις όπου προσπάθησαν πολλοί να περιορίσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία και αντιθέτως δεν πέτυχαν τίποτα. Αλλά πέτυχαν το να εξοργήσουν τον ελληνικό λαό και να φτάσει σε αυτά τα σημεία. Ποια σημεία? Αυτά τα οποία γιορτάζουμε τώρα 51 χρόνια, την επέτειο του Πολυτεχνείου, δηλαδή να δούμε τους ανθρώπους και με προτεργάτες, με πρωτοστάτες τους νέους, να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση, κάτι το οποίο πέτυχαν. Αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και αυτό θα πρέπει να δώσουμε σαν μήνυμα στους νέους μας, ότι τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της παιδείας δεν σταματούν ποτέ, αλλά συνεχίζονται και διακατέχουν κάθε ψυχή, είναι το είναι μας, είναι μέσα στο είναι μας και αυτό είναι το ουσιαστικό και βασικό μήνυμα το οποίο περνάει το Πολυτεχνείο. Δηλαδή το ότι παραμένουμε ενεργοί, παραμένουμε σταθεροί στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της παιδείας. Θυμόμαστε και τιμούμε, θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε και αυτός ο αγώνας συνεχίζεται και έχει προοπτική μεθαύριο, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στην απεργιακή, πανδημοσυμβαλλητική, πανεργατική, πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση.